Κύριε Σοφιανέ, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Θα ξεκινήσω από την κινητοποίηση που γίνεται σήμερα στις 12 και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Θέλω να ρωτήσω ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους διαφωνεί το Κομμουνιστικό Κόμμα με τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ναι. Αυτή είναι η ερώτηση, λέω. Μήπως σας διέκοψα. Ναι, ναι, ελάτε, ελάτε. Ξεκινήστε και ό,τι απορία έχω θα ρωτάω. Σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου, σε όλες τις πανεπιστημιακές πόλεις της χώρας, χιλιάδες φοιτητές και μαθητές βγαίνουν στον δρόμο ενάντια στην προσπάθεια της κυβέρνησης να επιχειρήσει αυτή την αντιδραστική τομή. Γιατί τη λέτε αντιδραστική τομή? Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν πλέον μη κρατικά πανεπιστήμια. Ναι, ναι. Για ιδιωτικά πανεπιστήμια, για να μιλάμε πραγματικά με όρους αλήθειας. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση επιχειρεί, αξιοποιώντας και το άλλα λόγια να αγαπιόμαστε του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ, μια τομή η οποία μετατρέπει την πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε πανεπιστημιακή αγορά. Όχι, το Πασόκ δεν λέει άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Το Πασόκ υποστηρίζει τη σχετική ρύθμιση. Ναι, ναι, γι' αυτό λέω. Mm. Έχει κάποιους αστερίσκους. Μετατρέπει την πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε πανεπιστημιακή αγορά. Υποβαθμίζει τα πτυχία. Οι φοιτητές σήμερα διεκδικούν πτυχία με αξία, όχι με τιμή. Ταυτόχρονα καταργεί τον ενιαίο χαρακτήρα εισόδου στα πανεπιστήμια. Χιλιάδες μαθητές δίνουν ένα μαραθώνιο αγώνα με φροντιστήρια για να γράψουν στις εξετάσεις και κάποιοι άλλοι θα μπαίνουν με την τσέπη των γονιών τους. Αυτό το νομοσχέδιο δεν πρέπει να περάσει. Είναι μια τομή η οποία υποβαθμίζει βία τη δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση, μετατρέπει και υποβαθμίζει κατηγοριοποιεί πτυχία διετή, τριετή, τετραετή, πενταετή, οδηγεί σε κλείσιμο κυριολεκτικά δεκάδες τμήματα επαρχιακών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, γι' αυτό και δίνει τη δυνατότητα τα ιδρύματα να ανοιγοκλίνουν τμήματα και κυριολεκτικά γίνεται η ανώτατη εκπαίδευση, πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα μια υπεραγορά πτυχίων. Γι' αυτό το λόγο δεν θα περάσει έτσι εύκολα. Πάντως αυτά που λέτε κύριε Σοφιανέ δεν προκύπτουν από την ευρωπαϊκή εμπειρία και είμαστε πια μία από τις τελευταίες χώρες στην Ευρώπη, για να μην πω στον πλανήτη, που δεν έχουμε... Το πτυχίο ιατρικής στην Κύπρο, επειδή τη χρησιμοποιούν σαν παράδειγμα την Κύπρο, κοστίζει 20.000 το χρόνο. Βάλτε επί 6 χρόνια που είναι ιατρική και βγαίνει ένα ποσό 120.000. Ναι, αλλά πηγαίνουν εκεί 10.000 Έλληνες φοιτητές κάθε χρόνο στην Κύπρο. Γιατί να μην σπουδάζουν εδώ και να πηγαίνουν εκεί? Και ταυτόχρονα χιλιάδες Κύπροι φοιτητές έρχονται στην Ελλάδα. Δεν αντιμετωπίζεται η φοιτητική μετανάστευση. Ναι, αλλά δεν θα μου πείτε το ίδιο επιχείρημα για τη Μεγάλη Βρετανία ή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έρχονται οι Βρετανοί και οι Αμερικάνοι εδώ, οι Έλληνες πάνε εκεί. Και οι Αμερικανοί έρχονται εδώ, στα ξενόγλωσσα τμήματα, και μην νομίζετε ότι δεν επιδιώκουν πελατεία και από αυτούς και από αυτές τις χώρες. Το κρίσιμο ερώτημα λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, είναι γιατί το επιχείρημα ότι ανοίγοντας ιδιωτικά πανεπιστήμια θα αναβαθμίσουμε τα δημόσια, το έχουμε δει και στην υγεία. Το έχουμε δει και στη βασική εκπαίδευση. Τα ιδιωτικά σχολεία δεν αναβάθμισαν τα δημόσια σχολεία. Τα ιδιωτικά νοσοκομεία και θεραπευτήρια δεν αναβάθμισαν τα δημόσια νοσοκομεία. Αντίστοιχα τα υποβάθμισαν και οδήγησαν σε παραπέρα εμπορευματική χρήση της υγείας και της παιδείας. Μάλιστα. Αυτή η τομή, πιστεύουμε, και οι χιλιάδες που θα βγουν σήμερα στους δρόμους δείχνουν και κάτι άλλο. Η κυβέρνηση δεν μονοπολεί, υποτίθεται, τη γνώμη, την κοινή γνώμη. Είναι μοιρασμένη η κοινή γνώμη. Πάμε και στα άλλα θέματα. Και φανταστείτε ότι σε αυτό το μοίρασμα της κοινής γνώμης στη μέση, πολιτικά την αντίθεση με όρους υπεράσπισης του Δημόσιου Πανεπιστημίου και των πανεπιστημιακών σπουδών για πτυχία με αξία, την εκφράζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Πάμε και στα άλλα θέματα της επικαιρότητας. Έρχομαι στην ακρίβεια και στα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες από την κυβέρνηση. Πώς τα ακούσατε, θεωρείτε ότι μπορούν κάτι να αποδώσουν? Και νομίζω ότι όλοι όσοι τα άκουσαν θεωρούν ότι είναι κοροϊδία. Και είναι κοροϊδία, γιατί όταν μιλάμε για ακρίβεια εδώ και 2 χρόνια, η οποία έχει εξανεμίσει τους χαμηλότατους μισθούς, όταν βγαίνουν οι εκτιμήσεις που λένε ότι η ελληνική οικογένεια έχει χάσει το 22% του πλούτου της από το 2009 μέχρι σήμερα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση είναι κοροϊδία. Εμείς λέμε συγκεκριμένα,
το 1 τέταρτο της τιμής στα σούπερ μάρκετ και το 65% της τιμής της βενζίνης είναι άδικοι έμεση φόροι που τους ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και τους συνέχισε η Νέα Δημοκρατία. Να καταργηθούν. Κατάργηση λοιπόν του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Κατάργηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα ενεργειακά προϊόντα, στη βενζίνη, στα καύσιμα κλπ. Με αυτά τα μέτρα. Η κυβέρνηση λέει, κύριε Σοφιανέ, ότι στην Πορτογαλία και στην Ισπανία που επιχειρήθηκε η μείωση του ΦΠΑ δεν έφτασε στον καταναλωτή. Αυτά είναι κοροϊδία. Εμείς όταν πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ βλέπουμε το τι πληρώνουμε σαν έμεσους φόρους. Η κατάργηση του ΦΠΑ σημαίνει αυτομάτως λεφτά που μένουν στη τσέπη του εργαζόμενου. Σε συνδυασμό φυσικά με τις αυξήσεις στους μισθούς, με διεκδίκηση συλλογικών συμβάσεων, γιατί δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Στα σούπερ μάρκετ η Ελλάδα αναστενάζει και η κυβέρνηση κυριολεκτικά εμπέζει, διατηρώντας μια πολιτική η οποία είναι φυσικά και συνολικότερη. Γιατί τα επιδόματα δίνουν τη θέση τους τώρα σε σφιχτούς προϋπολογισμούς και περιοριστικά μέτρα. Γιατί η πολιτική της πράσινης μετάβασης, της περίφημης πράσινης μετάβασης, έχει κόστος. Και αυτό το κόστος, όσον αφορά την ενέργεια ή τα καύσιμα, το πληρώνει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Τώρα έρχομαι και στο θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Ο Πρωθυπουργός άνοιξε τα χαρτιά του χθες για το νομοσχέδιο που θα φέρει η κυβέρνηση στη Βουλή. Πώς ακούσατε την τοποθέτησή του και πώς τοποθετείτε το Κομμουνιστικό Κόμμα απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο που θα έρθει? Κοιτάξτε, καταρχάς ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση σέρνουν ένα θέμα εδώ και 6 μήνες και θα το σέρνουν για 1-2 μήνες ακόμα, προσπαθώντας, αν θέλετε, να αλλάξουν και την ατζέντα. Γιατί επίσης, για να μιλάμε επί της ουσίας, δεν συζητάμε για το θέμα του γάμου, συζητάμε για την τεκνοθεσία. Αυτή είναι η ουσία. Και κατά τη γνώμη μας ανοίγει ανοιχτές πόρτες και παράθυρα για να διαγραφεί η έννοια και το περιεχόμενο μητέρα-πατέρας, μητρότητα-πατρότητα. Είπε και βέβαια αυτό, ότι το γονέας ένα, γονέας δύο δεν θα ισχύσει στο νομοσχέδιο. Μόνο που ξέχασε να πει ο Πρωθυπουργός ότι μόλις στο τέλος αυτής της προηγούμενης χρονιάς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε κανονισμό, δηλαδή υποχρεωτικό, πιστοποιητικό γονικής σχέσης, στο οποίο αναφέρει συγκεκριμένα γονέας 1, 2 και 3. Φαντάζεστε λοιπόν ότι αυτή η συζήτηση οδηγεί κατευθείαν στον πυρήνα του θέματος, το οποίο εμείς ξεχωρίζουμε. Γιατί το κρίσιμο είναι να δούμε τα δικαιώματα του παιδιού. Γιατί βεβαίως υπάρχουν προβλήματα σε οικογένειες οι οποίες ομόφυλων ζευγαριών για ένα παιδί, αν και δεν είπε ακριβώς την αλήθεια ο Πρωθυπουργός όταν είπε ότι η καρκινοπαθής μητέρα θα πεθάνει κλπ. Υπάρχει δυνατότητα με συμβολιογραφική πράξη ή με κληρονομιά να δοθεί η κηδεμόνευση στον σύντροφό του, σύντροφό της. Το κρίσιμο δεν είναι να συζητήσουμε. Ναι, βέβαια εκεί το θέμα είναι αν αυτό είναι διάκριση σε σχέση με ό,τι ισχύει για τα ετερόφυλα ζευγάρια. Να συζητήσουμε για τέτοιες νομοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες θα κατοχυρώνουν σε σχέση με τη μέριμνα σε τέτοιες περιπτώσεις. Όμως ανοίγοντας το θέμα τεκνοθεσία, ουσιαστικά αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μέσω εμπορευματοποίησης. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες για υιοθεσίες. Απέκλεισε όμως την παρένθετη μητρότητα. Ναι, την οποία όμως σε προηγούμενο ισχύει ένα καθεστώς το οποίο κοστίζει 20.000 ευρώ τα φανερά, όχι πόσο μάλλον τα κρυφά, για να νοικιαστεί ουσιαστικά η παρένθετη μητρότητα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, το οποίο έχει ήδη δημιουργήσει εμπορευματοποίηση. Έχετε διαβάσει, νομίζω έχετε ασχοληθεί κι εσείς, για το ότι μετά την Ουκρανία η Ελλάδα είναι αγορά κυριολεκτικά στην βιομηχανία αναπαραγωγής, η οποία έχει ένα τζίρο 14 δισεκατομμυρίων. Είναι πλευρές λοιπόν οι οποίες ουσιαστικά αναδείχνουν την υπονόμευση της σχέσης που έχει η γέννηση του παιδιού μέσα από έναν άντρα και από μια γυναίκα. Αυτό δεν έχει να κάνει με λογικές ομοφοβικές, με λογικές ακροδεξιές περί πατρίς, θρησκεία, οικογένεια που αντιμετωπίζουν τη γυναίκα σαν αναπαραγωγική μηχανή. Έχει να κάνει όμως με τα δικαιώματα του παιδιού. Και αυτό είναι μια σοβαρή συζήτηση η οποία δεν μπορεί να γίνεται με όρους υπέρ και κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας πρέπει να προστατευτούν, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει υπονομεύοντας βασικές έννοιες
οι οποίες αν θέλετε είναι, ακουμπάνε την ταυτότητά μας. Κύριε Σοφιανέ, καταλαβαίνω από όσα είπατε ότι το ΚΚΕ δεν υποδέχεται με θετικό τρόπο το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Το ψηφίσει στην Βουλή. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θέλει να δει ένα το νομοσχέδιο και δύο, έχει σαφέστατες θέσεις οι οποίες ξεκινάνε από την αντικειμενική πραγματικότητα και από την ανάγκη να μην υπάρχουν ανοιχτές πόρτες και παράθυρα, να το πω έτσι, για να στο όνομα του δικαιώματος στον πολιτικό γάμο να καταργηθεί, να διαγραφεί η έννοια, το περιεχόμενο της μητέρας και του πατέρα. Αυτά τα ζητήματα αφορούν την προστασία του παιδιού, γιατί κοιτάξτε και ένα τελευταίο αν θέλετε. Η γονική μέρημνα, η οποία αναγνωρίζεται στα πλαίσια ενός γάμου ομόφυλου ζευγαριού σε σχέση με το παιδί, δεν μπορεί να είναι μόνιμη, γιατί δεν μιλάμε για έναν, γιατί αυτή η σχέση είναι περιορισμένη. Μπορεί να διαλυθεί αύριο μεθαύριο, όπως διαλύονται ένας γάμος ετερόφιλου ή ομόφιλου ζευγαριού. Η σχέση όμως της μητέρας και του πατέρα είναι μόνιμη, είναι φόρου ζωής. Και το ξέρουμε νομίζω όλοι αυτό πολύ καλά. Τώρα, κλείνοντας, θέλω και ένα σχόλιο σας για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Χθες ακούσαμε ξανά τον Ερντογάν να μιλά για τη γαλάζια πατρίδα, πάνω που είχε δημιουργηθεί η αίσθηση ότι μετά την επίσκεψή του στην Αθήνα οι τόνοι χαμηλώνουν και αρχίζει να διαμορφώνεται ένα διαφορετικό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πώς είδατε αυτή τη νέα αναφορά Ερντογάν και πώς νομίζετε ότι θα εξελιχθούν από εδώ και στο εξής οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και συνομιλίες? Είναι σίγουρο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν να πέσουν οι τόνοι, θέλουν να μπουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ζητήματα που αφορούν και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αλλά και ζητήματα κυριαρχίας, μιλώντας για την αποστρατικοποίηση των νησιών. Και σε αυτή την προσπάθεια θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση, γιατί ενώ υπάρχουν οι καθησυχαστικές δηλώσεις της χθεσινής συνέντευξης του Πρωθυπουργού, υπάρχουν οι παροδικές διάφορες δηλώσεις τέτοιες ή άλλες του Ερντογάν. Θεωρούμε ότι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων που ετοιμάζεται είναι προς συζήτηση ζητήματα που αφορούν κυριαρχικά μας δικαιώματα, για να μπορέσει η νατοϊκή συνοχή να εξασφαλίζεται, ειδικά στην Ανατολική Μεσόγειο, και ενώ είναι σε εξέλιξη δύο μακελιά που γίνονται στην περιοχή μας, με εμπλοκή της χώρας μας, είτε στηρίζοντας την νατοϊκή εκστρατεία στην Ουκρανία, είτε στηρίζοντας τη μαζική δολοφονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος του Ισραήλ στη Γάζα. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Νίκο Σοφιανό, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Καλημέρα κύριε Σοφιανέ και καλή χρονιά. Επίσης.